πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τη χρήση του δόρατος μέσα στη φάλαγγα και κυρίως όσον αφορά τον αμυντικό ρόλο που μπορεί να έχει το δόρυ μέσα σε ένα κλειστό σχηματισμό. Το ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Όταν έχω να κάνω μέσα στη μάχη με δύο όπλα, παραδείγματος χάρη μία σπίδα και ένα ξύφος, μπορώ να χρησιμοποιήσω εναλλάξεις μεταξύ τους, το ένα έχοντας επιθετικό ρόλο και το άλλο έχοντας ρόλο αμυντικό. Παραδείγματος χάρη, δέχομαι ένα κόψιμο, το οποίο θα σταματήσω με την ασπίδα μου, ενώ συγχρόνως καρφώνω με το σπαθί. Για να το δείξουμε πιο καλά, έρχεται ο Γιώργος να κόψει σε μένα, βγάζω την ασπίδα, ενώ συγχρόνως χτυπάω. Έχω δύο εργαλεία, το ένα μου προσφέρει την άμυνα, το άλλο κάνει συγχρόνως την επίθεση. Αν είχα κόψει εγώ στον Γιώργο και δεν τον είχα πετύχει, έχω χάσει το χτύπημά μου και μου έρχεται από τον Γιώργο ένα χτύπημα, μπορώ να αλλάξω ρόλους, να αμυνθώ με το σπαθί και να μπορώ να χτυπήσω με την ασπίδα. Δηλαδή, έχοντας δύο εργαλεία, οι ρόλοι αλλάζουν και μεταξύ τους. Όλα καλά προς το παρόν. Τα πράγματα αλλάζουν όταν πάμε στην οπλητική μάχη μέσα στις φάλακες. Στην περίπτωση του συνασπισμού στη φάλακα, οι ασπίδες κλειδώνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε στην ουσία είναι σαν να σχηματίζουν μία φωλιδωτή πανοπλία, έχουν κλείσει σαν φωλίδες. Πολύ ωραία. Αυτόν τον τρόπο τον χρειάζομαι για να μπορέσω να αντέξω σε πολύ μεγάλες πιέσεις και το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι η ασπίδα πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε επιθετικά, δεν μπορώ να σπάσω τη συνοχή της φάλαγγας για να αρχίσω να χτυπάω, ούτε μπορώ να ανεβοκατεβάζω την ασπίδα μου για να αμυνθώ. Οι σύντροφοι μου έχουν κλειδώσει καλά πάνω, δεν έχουν πολλές επιλογές. Άρα λοιπόν έχω δύο εργαλεία, στα οποία αν ήμουν σε έναν ανοιχτό σχηματισμό θα μπορούσα να μοιράσω πάλι ρόλους. Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος πέφτει μονάχα στο δόρυ. Η ασπίδα μου έχει ακυρωθεί και επιθετικά και αμυντικά. Το δόρυ πρέπει να λειτουργήσει και επιθετικά και αμυντικά. Αν δεχόμαστε χτυπήματα από δόρυα από μία φάλαγγα που έχουμε απέναντί μας, ένα αντίπαλο δόρυ που έρχεται προς το πρόσωπό μου, είμαι αναγκασμένος να αμυνθώ με το δόρυ. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζομαι μπορεί να μου δώσει ταυτόχρονα και άμυνα και επίθεση. Δηλαδή μπορώ να κρατήσω στόχευση προς ένα σημείο που είχα ορίσει εκεί πέρα που βλέπω κάποιο άνοιγμα και συγχρόνως να μετακινήσω το δόρυ μου για να αμύνεται. Μπορεί να διώχνω άλλα δόρια και να τρυπάω. Αν το κρατούσα ανάποδα, αυτό δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί. Γιατί το δόρυ μου παίρνει μια κλίση προς τα έξω. Δηλαδή θα σημάδευα περισσότερο τον διπλανό αυτό που θέλω να πετύχω. Μπορεί να με εξυπηρετήσει ίσως αμυντικά, αν και οι πιέσεις που δέχομαι μου φαίνονται πιο δυνατές σε σχέση με τον τρόπο του προηγούμενου. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, κρατώντας το δόρυ με αυτόν τον τρόπο, έχω αρκετά εκτεθειμένη τη μασχάλη μου σε χτυπήματα. Όχι από σένα, αλλά ίσως από κάποιον Γιώργο που θα ήταν πιο δίπλα. Έλα και προσπάσω. Την ώρα που προσπαθώ να αμυνθώ, κοιτάξτε πώς εκτίθεται η μασχάλη μου εδώ. Σε σχέση με αυτόν τον τρόπο, και να κλείνω όσο θέλω και να έχω, μπορώ να ανοίγω και να χτυπάω χωρίς να δείχνω το άνοιγμα που έχω στην πανοπλία μου. We'll be right back.